Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην απόψινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε καταρχήν τον Γκέτε για την αίθουσα, το Red Notebook που μεταδίδει ζωντανά σε live streaming την εκδήλωση, η οποία μεταδίδεται και στο rosalux.gr. Θα μιλήσουμε απόψε για αυτό το βιβλιαράκι που έχει βγάλει το Ίδρυμα. Το βιβλιαράκι κυκλοφόρησε το Γενάρη. Είναι η δεύτερη φορά που ασχολείται το Ίδρυμα με το θέμα της μετανάστευσης. Η πρώτη ήταν σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στο τέλος του 2012. Και έτσι αυτό το βιβλιαράκι είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια. Γιατί σε κουβέντες που είχαμε με τον Βασίλη για την Ελένη, διαπιστώσαμε ένα κενό. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι το κενό αυτό καλύπτεται από το βιβλιαράκι. Το κενό συνίσταται στο ότι κυκλοφορούν πολλοί μύθοι, διαδίδονται, όπως αυτοί που γράφουμε μέσα στο βιβλίο, για τη μετανάστευση, πόσοι μετανάστες υπάρχουν, ότι είναι όλοι λαθρομετανάστες, ότι είναι υγειονομικές βόμβες και άλλα διάφορα, τα οποία προσπαθήσαμε να αποδομήσουμε με πιστικά επιχειρήματα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δίνουμε ισχυρά επιχειρήματα και σε όσους ανθρώπους είναι ήδη υποψιασμένοι, αλλά και ότι πείθουμε όσους κατά τα άλλα πιστεύουν ή παρασύρονται από τους μύθους που αναφέρουμε. Και αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο. Το βιβλιαράκι διατίθεται δωρεάν, υπάρχει εδώ έξω στο τραπέζι, μπορείτε να το πάρετε. Ο σκοπός μας είναι να διαδοθεί όσο περισσότερο γίνεται, οπότε παίρνετε όσα αντίτυπα θέλετε. Αν έχετε κάπου να το μοιράζετε σε κάποιο χώρο που βρίσκεστε, που μαζεύεστε, οπουδήποτε θέλετε, εν πάση περιπτώσει, έρχεστε σε επαφή μαζί μας και σας δίνουμε αντίτυπα. Είχε πολύ θερμή υποδοχή, κάναμε πολύ γρήγορα και μια δεύτερη έκδοση. Και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις παρουσιάσεις και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, γιατί είναι σημαντικό η γνώση και η πληροφορία αυτή να διαδοθεί. Για την απόψινή εκδήλωση θα σας πούνε τα παιδιά, η Ελένη Τάκου και ο Βασίλης Παπαστεριού, που έχουν γράψει το βιβλιαράκι, δύο λόγια γι' αυτό. Ο σκοπός μας όμως είναι να πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα, και αυτό θα το κάνουμε υπό μορφή συζήτησης, με τη βοήθεια του Νίκου Ξηδάκη, του δημοσιογράφου από την Καθημερινή, που τον ευχαριστούμε πολύ για την προθυμία του να δεχτεί την πρόσκληση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εισαγωγικά. Να σας πω μόνο δύο λόγια για τα παιδιά. Η Ελένη Τάκου είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και είναι βοηθός συντονίστρια στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Και ο Βασίλης Παπαστεριού είναι δικηγόρος και συμμετέχει στην ομάδα δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών. Αυτά και ευχαριστώ.